Τελείωσα το γυμνάσιο Φίλας, μετά συνέχισα στο Λύκειο Καλονής. Έδωσα 3 χρονιές πανελλήνιες, απέτυχα παταγωδός, ενώ ήμουν άριστος μαθητής. Διάβαζα πάρα πολύ, αλλά ήμουν πάρα πολύ αγχωμένος με το σύστημα των πανελλήνιων γενικά. Έδωσα 3 χρονιές και έγραψα καλά μόνο έκθεση την πρώτη χρονιά, την οποία και κράτησα ουσιαστικά. Και αφού τέλειωσε αυτή η περιπέτεια των πανελλήνιων, χάρη στην οικογένειά μου που με στήριξαν και θέλω να το πω αυτό, ξεκίνησα στο Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος, στον Τυρί, ως διοίκηση επιχειρήσεων και marketing. Πολύ δύσκολα, ένα ιδιωτικό κολέγιο, πάρα πολλά τα χρήματα για να σπουδάσει κανείς εκεί. Και έφυγα με την ελπίδα, πήγα με την ελπίδα, ότι ενδεχομένως να καταφέρω να κερδίσω μια υποτροφία για να συνεχίσω τις σπουδές. Και πράγματι, διεκδίκησα την υποτροφία Αιγαίου, η οποία αυτή η υποτροφία έχει να κάνει με παιδιά που έχουν τελειώσει το Λύκειο σε παραμεθόριο περιοχή του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Είχα εξαιρετικά καλούς βαθμούς στην τρίτη Λυκείου, οπότε πήρα την υποτροφία και με αυτή την υποτροφία 5 ολόκληρα χρόνια σπούδασα δωρεάν στο Αμερικανικό Κολέγιο, το δεύτερο σπίτι μου μετά τη Μυτιλίνη. Ήταν πραγματικά ένα πολύ μεγάλο σχολείο για μένα. Και το 2003, ένα μήνα αφού είχα πάρει το πτυχίο στο κολέγιο, χτυπάει το τηλέφωνό μου και με καλούν από την άλλη γραμμή για να μου πούνε ότι θα ήθελα να με δουν για μια συνέντευξη για έναν πολύ σημαντικό εθνικό σκοπό που η χώρα ετοιμαζόταν να διεκδικήσει και να μπει το 2003, τους Ολυμπιακούς Αγώνες Αθήνα 2004. Με καλούν από τον οργανισμό, περνάω 3 συνεντεύξεις με την εταιρεία παραγωγής που θα έκανε τις τελετές, έναρξη και λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων, και προσλαμβάνομαι, η πρώτη μου δουλειά, με ένα μισθό εξαιρετικά υψηλό, πραγματικά ούτε εγώ το περίμενα ότι αυτός θα ήταν ο πρώτος μισθός, αλλά και μια δουλειά απαιτητική. Δουλεύαμε σχεδόν από το πρωί μέχρι το βράδυ, ελάχιστες ώρες ξεκουραζόμασταν, γιατί είχαν μείνει πάρα πολλά πράγματα πίσω και έπρεπε σε ένα χρόνο η Ελλάδα να είναι έτοιμη να υποδεχθεί τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και έτσι τέλειωσε και το πρώτο βήμα επαγγελματικό. Μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες ξεκίνησα να εργάζομαι στην εταιρεία που είμαι σήμερα, στην εταιρεία Busches Communications, είναι εταιρεία που κάνει συνέδρια και έχει κλαδικά περιοδικά, επιχειρηματικά και εκδόσεις. Άρα το ένα μας κομμάτι είναι εκδοτικό δημοσιογραφικό και το άλλο είναι διοργάνωση συνεδρίων. Μετά κάνω ένα διάλειμμα 5 χρόνων, έκανα κάτι δικό μου στο χώρο του πολιτισμού, δούλεψα σε μια εταιρεία παραγωγής καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και έτσι μπήκα και στο κομμάτι του πολιτισμού. Ήρθα κοντά στο θέατρο, στις παραστατικές τέχνες, το χορό, τα φεστιβάλ. Έκανε επικοινωνία, γιατί είχα σπουδάσει marketing και δημόσιες σχέσεις για πάρα πολλές παραστάσεις θεάτρου και χορού. Και έτσι ήρθα και σε επαφή με το κομμάτι αυτό της πολιτιστικής κληρονομιάς και του ελληνικού πολιτισμού, το οποίο στη συνέχεια αποτύχει καθαρά. Ένα Φεβρουάριο βροχερό του 2008 είπα να κάνω μία βόλτα, φεύγοντας από το σπίτι μου από την Αθήνα, μία διέξοδο στο δάσος του Τατοίου. Είχα ακούσει πολλούς θρύλους για αυτό το δάσος και για αυτό το μέρος. Πήρα και εγώ το αυτοκίνητο, χωρίς να ξέρω απολύτως τίποτα, και ανέβηκα. Αυτό που ένιωσα την πρώτη μέρα που πήγα σε αυτό το μέρος, που ήταν βροχερός ο καιρός, έβρεχε, η ομίχλη πολύ χαμηλή, τα κτίρια να καταραίουν, αυτή η καταπληκτική φύση, αυτά τα καταπληκτικά δέντρα, το πράσινο και όλα αυτά μου θύμισαν πραγματικά τα παιδικά μου χρόνια στη Μυτιλίνη. Μετά από πολλά χρόνια έκανα ξανά μια σύνδεση με το νησί και λέω, αυτή η κραυγή αγωνίας αυτού του κτήματος που ήταν ένα στολίδι σε όλη του την ιστορία και για πολιτικούς λόγους κατά κύριο λόγο το αφήσαμε και ρήμαξε, με οδηγεί σε σκέψεις που κάνω τώρα σε αυτή τη φάση της ζωής μου για άλλα μνημεία στη χώρα και άλλα κτίρια και αντίστοιχα τέτοια πολιτιστικά μνημεία, να ασχοληθώ με το Τατόι. Και έτσι ξεκίνησε η ενασχόληση με το Τατόι. Η πρώτη ιδέα που είχα ήταν να κάνω ένα group στο Facebook και ήταν ένας τρόπος την αγωνία τη δική μου για αυτό το μέρος και να σώσουμε το Τατόι, να τη μοιραστώ και με άλλο κόσμο. Και αυτό έγινε μέσα από το Facebook. Η ομάδα ξεκίνησε με 10 άτομα, μετά έγιναν 200, μετά έγιναν 1000 και τώρα είμαστε περίπου 8.000 φίλοι και άνθρωποι που νοιαζόμαστε πραγματικά να σώσουμε αυτό το μοναδικό κτήμα στην Ελλάδα. Και έτσι αποφασίσαμε το 2011, εγώ και ο ιστορικός ο Κώστας Σταματόπουλος που έχει γράψει την ιστορία του κτήματος Τατοίου, να ιδρύσουμε το Σύλλογο Φίλων Κτήματος Τατοίου, που είναι ένας μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός,
που στόχο έχει να παραδώσει το Τατόι όρθιο, με τα κτίρια του μουσεία, με όλες του τις εγκαταστάσεις, το ελαιοτριβείο του, το εινοποιείο του, το τυροκομείο του, το βουτυροκομείο, όλα αυτά υπάρχουν στο Τατόι, απλά να ξαναπάρουν πάλι μπροστά ζωή και να μπορούμε να παράξουμε εξαιρετικά γεωργικά και κτηνοτροφικά βιολογικά προϊόντα, τα οποία θα τα πουλούμε στους τουρίστες που θα έρχονται να επισκέπτονται το μουσείο, να βλέπουν τα χιλιάδες αντικείμενα της βασιλικής συλλογής, από πορσελάνες, πίνακες, έργα τέχνης, φορέματα κτλ. Μέχρι αυτοκίνητα, Rolls Royce, άμαξες, τα οποία βρέθηκαν αυτή τη στιγμή στους στάβλους και προσπαθούμε να τα σώσουμε. Το Τατόι είναι η θερινή κατοικία της πρώην βασιλικής οικογένειας. Ο βασιλιάς Γεώργιος ο πρώτος έρχεται στην Ελλάδα ως ο δεύτερος βασιλιάς μετά την έξωση του Όθωνα. Αναλαμβάνει το θρόνο μόλις 18 χρονών. Προερχόμενος από τη Δανία, έχει μεγαλώσει στη Δανία. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, εγκαταστάθηκε μέσα στο κτίριο της Βουλής των Ελλήνων. Το κτίριο αυτό ήταν τα παλαιά ανάκτορα. Αυτό ήταν πολύ μεγάλο το κτίριο. Δεν του θύμιζε τα χρόνια του τα παιδικά στη Δανία και την Κοπενχάγη και ψάχνει γύρω από την Αθήνα ένα μέρος για να κάνει μια θερινή κατοικία, άρα δηλαδή να πηγαίνει από το Μάιο μέχρι το Σεπτέμβριο για να ξεκουράζεται. Έτσι κάνει μια επίσκεψη στο Τατόι, τότε ανήκει στην οικογένεια Σούτσου το Τατόι, φαναριώτικη μεγάλη οικογένεια, και ξεκινάει οι διαπραγματεύσεις. Τα 1869 έγιναν οι διαπραγματεύσεις, κρατούν 3 ολόκληρα χρόνια και το 1872 το αγοράζει προς 300.000 δραχμές. Ξεκινάει το χτίσιμο του ανακτόρου, γίνονται όλα αυτά τα βοηθητικά κτίρια που προείπαμε για να λειτουργήσει το αγρόκτημα, κάνει και ένα μικρό ξενοδοχείο για να το εκμεταλλεύεται, και κάθε καλοκαίρι η βασιλική οικογένεια από το Μάιο μέχρι το Σεπτέμβριο παραθέριζαν στο Τατόι. Πόσα άτομα δούλευαν εκεί? Στο Τατόι δούλευαν περίπου 200 άτομα μόνιμο προσωπικό. Ήταν μια μικρή κοινότητα, ήταν ένα χωριό. Οι οικογένειες, όταν ανέβαινε η βασιλική οικογένεια, ανέβαιναν και οι άνθρωποι που καλλιεργούσαν, που είχαν τις εγκαταστάσεις, με τις οικογένειές τους. Τα παιδιά δηλαδή των ανθρώπων, των εργαζομένων στο Τατόι, κάναν μάθημα στο Τατόι, ανέβαινε ο δάσκαλος. Άρα μιλούμε για μια μικρή κοινωνία ανθρώπων, οι οποίοι υποστήριζαν ουσιαστικά όλη την παραγωγική δραστηριότητα του κτήματος, για να μπορεί το κτήμα να έχει έσοδα και τα έσοδα αυτά να πληρώνονται και οι ίδιοι οι υπάλληλοι που δούλευαν στο κτήμα. Έτσι ξεκίνησε η πορεία του Τατοίου. Πέρασε πάρα πολλά ιστορικά γεγονότα. Το κτήμα συνδέθηκε με όλες τις μεγάλες στιγμές της ελληνικής ιστορίας. Γι' αυτό είναι ένα μέρος που λέω ότι σε κάθε γωνιά, η κάθε πέτρα, η κάθε γωνιά του κτήματος έχει να μας συνδέσει, έχει να μας πει κάτι για την νεότερη ελληνική ιστορία. Είναι η ιστορία του τόπου μας. Γι' αυτό και επιμένω και λέω να αφήσουμε επιτέλους το πλάι, τον πολιτικό κομπλεξισμό, ότι επειδή ήταν κάποια στιγμή του βασιλιά σπίτι, έπρεπε να το αφήσει η πολιτεία και το ελληνικό δημόσιο να καταρρεύσει, γιατί δεν μπορέσαμε ποτέ να αντιμετωπίσουμε την ίδια μας την ιστορία. Να αποδεχθούμε την ιστορία μας με τα καλά και τα κακά της, σαφέστατα. Όλοι οι λαοί, και όπως λέω στις ξεναγήσεις μου στο Τατόι, ούτε Auschwitz ήταν το Τατόι, ούτε Dachau, δεν έγιναν εγκλήματα πολέμου εκεί. Απλά συνδέθηκε με τη βασιλική οικογένεια επειδή ήταν θερινή κατοικία. Να τα αφήσουμε όλα αυτά κάτω και να δούμε τι έκαναν οι ξένοι. Όπου πάμε, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία και πάμε και στην πρώην κομμουνιστική Σοβιετική Ένωση, τη Ρωσία, που όλα τα ανάκτορα σήμερα είναι επισκέψιμα μουσεία. Είμαστε η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που είχαμε ένα τέτοιο στολίδι και το αφήσαμε και καταστράφηκε. Άρα ο στόχος είναι το Τατόι να ξαναπάρει μπροστά, να γίνει ένα μουσείο του εαυτού του και να αποδεχθούμε την ιστορία του και να το αξιοποιήσουμε τουριστικά. 1500 άτομα θα μπορούν να βρουν δουλειά σήμερα στο Τατόι όταν αναπτυχθεί αυτό το κτήμα των 42.000 στρεμμάτων. Πολύ μεγάλο κεφάλαιο για τον τουρισμό μας και για τον πολιτισμό. Το διαχρονικά, λόγω της βασιλικής οικογένειας και των καλεσμένων τους, το έχουν επισκεφθεί μυθικές προσωπικότητες, οι οποίες έχουν φιλοξενηθεί εκεί, η Τζάκι Κένεντι Ονάση, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος της Κύπρου, ο Αντιπρόεδρος Νίξον των Ηνωμένων Πολιτειών, όλοι, ο Δημήτρης Μητρόπουλος, ο μεγάλος μας αρχιμουσικός, η Τζίνα Μπαχάουερ, η γνωστή πιανίστα, καλλιτέχνες, ηθοποιοί, ζωγράφοι, ο Βολονάκης και ο Αλταμούρα ζωγράφιζαν για τη βασιλική οικογένεια, έργα τους βρίσκονται μέχρι σήμερα στο Τατόι, στη βασιλική συλλογή. Πρωθυπουργοί, αρχηγοί κρατών, η βασίλισσα Ελισάβετ, πριν γίνει η βασίλισσα,
έχει παντρευτεί τον Φίλιππο της Ελλάδας, τον σύζυγό της, και την καλεί το 1950, αν δεν κάνω λάθος, ας με συγχωρέσουν οι φίλοι για τις ημερομηνίες, δεν τις θυμάμαι καλά, βασιλιάς Παύλος και η βασίλισσα Φρυδερίκη, και τους φιλοξενούν στο Τατόι, μπαίνουν στο Τατόι, μένουν εντυπωσιασμένοι από αυτό το μέρος. Το Τατόι δεν ήταν ένα παλάτι με τις πολυτέλειες που έχουμε συνηθίσει στα ευρωπαϊκά παλάτια, ήταν η πολυτελής απλότητα, θα το λέγαμε. Εξαιρετικά απλή βασιλική οικογένεια. Είχαν μεγάλη χαρά να φέρουν τους καλεσμένους τους και να τους κάνουν βόλτα, να κάνουν τα πικνίκ στο δάσος κτλ. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, όταν έκλεισε το Τατόι και πέρασε στο ελληνικό δημόσιο, έχουμε τα σκοτεινά χρόνια των λαιλασιών και των βανδαλισμών. Και τώρα από το 2008 που ξεκίνησε να δραστηριοποιείται ο σύλλογος, έχουμε ξεναγήσει χιλιάδες ανθρώπους στο Τατόι. Δεν είναι μόνο διάσημοι που έρχονται, και απλοί άνθρωποι, σύλλογοι από τη Μυτιλίνη, έχουν επισκεφθεί και τους έχω ξεναγήσει με μεγάλη χαρά και πολλή συγκίνηση στο Τατόι. Βεβαίως έχω τη χαρά και την τιμή όταν έρχονται οι καινούργοι πρεσβευτές ξένων χωρών στην Ελλάδα και επικοινωνούν με το σύλλογό μας, να ξεναγούμε τους πρέσβεις των ξένων χωρών, οι οποίοι ερχόμενοι από το εξωτερικό έχουν τη δική τους κουλτούρα και πηγαίνουν σε τέτοια μέρη όπως είναι το Τατόι. Και έχουμε βεβαίως δημοσιογράφους γνωστούς, επιχειρηματίες, ανθρώπους της τηλεόρασης. Έχουν περάσει πάρα πολλοί άνθρωποι από το Τατόι και νομίζω ότι και αυτή είναι η δύναμή του. Και όλοι αυτοί φεύγουν με αυτό το παράπονο. Γιατί το αφήσαμε να φτάσει εδώ που έφτασε και πόσο άτυχοι είμαστε. Αν το είχαμε αξιοποιήσει αυτό το στολίδι, θα ήταν σήμερα κάτι μοναδικό για την Ελλάδα, να το χαίρεται όλος ο κόσμος. Και αυτός είναι ο στόχος μας. Και αυτή τη στιγμή δουλεύουμε για αυτό το σκοπό και νομίζω ότι είμαστε στην καλύτερη ιστορική φάση του Τατοίου. Η κυβέρνηση έχει πάρει πολύ σημαντικά μέτρα για την προστασία του. Έχουμε εξαιρετική συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και την Υπουργό Πολιτισμού, η οποία προχωράει τα έργα. Και εύχομαι μέχρι το 2023-2024, αν πάνε όλα καλά, να μπορέσουμε να εγκαινιάσουμε το μουσείο και να σας περιμένουμε όλους.